κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό για να κάνουμε μια κουβέντα για την αυριανή κινητοποίηση. Ο κύριος Αλέκος Περάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αττικής, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλημέρα, κύριε Περάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γιατί γίνεται κινητοποίηση η αυριανή, τι στόχο έχει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχήν είναι σημαντικό νομίζω να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη, όπως το λέει, έτσι. Ναι, η κυβέρνηση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, για να καταλάβουμε τι εννοούν ανάπτυξη. Και αυτή η κυβέρνηση που πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη. Από τη μία λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα νομοσχέδιο που δίνει γη και νερό στους επενδυτές, στα μεγάλα μονοπόλια που ήδη δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Και από την άλλη έρχεται να γκρεμίσει όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν μείνει όρθια από την περίοδο της κρίσης, όσα καταφέραμε και διατηρήσαμε. Πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο είναι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σκάνδαλο. Μετατρέπει τον Υπουργό, με ακούτε? Βεβαίως. Μετατρέπει τον Υπουργό Εργασίας, τον εκάστοτε, ξεκινώντας από αυτόν που φέρνει το νομοσχέδιο, σε απόλυτο άρχοντα για το τι θα συμβαίνει στις εργασιακές σχέσεις στη χώρα. Πόσο κάνει αυτό. Και το σποτάκι σας. Αλλάζει και τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχουν μειοψηφίες για να αποφασιστεί μια κινητοποίηση και λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι τα μέτρα καταστολής που παίρνει. Καταρχήν, οριοθετεί και βάζει ως απόλυτο άρχοντα τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας για το αν θα ισχύει μια κλαδική σύμβαση, πού θα ισχύει και πώς θα ισχύει. Δηλαδή, ακόμα και αν οι εργαζόμενοι κατορθώσουν με τον αγώνα τους και υποχρεώσουν σε ένα κλάδο την εργοδοσία να υπογράψει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που πιθανόν να φέρνει μισθούς και δικαιώματα, έχει τη δυνατότητα να την ακυρώσει η κυβέρνηση ή το Υπουργείο. Δεύτερον, βάζει τις επιχειρησιακές ή τις τοπικές συμβάσεις να μπορούν να έχουν κατώτερους μισθούς από ότι μια κλαδική σύμβαση που ισχύει για όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, αν σε ένα κλάδο οι εργαζόμενοι, για να καταλάβουν, κατορθώσουν και υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση που έχει καλύτερους όρους με βάση τον κατώτερο μισθό, θα μπορεί σε μια επιχείρηση μέσα ο εργοδότης να πιέσει τους εργαζόμενους να υπογράψουν μια σύμβαση που θα είναι κατώτερη. Ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά. Όχι, ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Θα έχουν αυτή τη δυνατότητα όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι μόνο για αυτές που έχουν προβλήματα με τα οικονομικά τους. Αυτό με τα οικονομικά τους προβλέπεται, μπαίνει επίσημα και με τη σφραγίδα και με τη βούλα του νόμου ότι θα μπορούν να παραβιάζουν τις κλαδικές συμβάσεις, όμως αφήνεται ανοιχτό και το παραθυράκι για οποιαδήποτε σύμβαση. Πώς αφήνεται ανοιχτό αυτό το παραθυράκι? Μέσα από την πρόταση νόμου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Πολύ συγκεκριμένη, που λέει ότι θα μπορούν κλαδικές, τοπικές κλαδικές, καταλαβαίνετε, για ένα ολόκληρο κλάδο. Για να δώσουμε, αν είναι αυτεργάτες για παράδειγμα, υπογράψουν μια κλαδική σύμβαση ή οι τραπεζοϋπάλληλοι, θα μπορεί να πηγαίνει σε ένα τόπο, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα ή οπουδήποτε, ένα κλαδικό σωματείο μικρότερο ή ένα επιχειρησιακό σωματείο που θα είναι για εκείνο τον νομό να υπογράφει κατώτερη σύμβαση. Άρα θα ισχύει λοιπόν για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με την εργοδοσία κάτι διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή. Ναι, προφανώς. Κάτι διαφορετικό. Θα μπορεί να είναι κατώτερο. Ναι, αυτά λοιπόν τα αντεργατικά μπορεί μέτρα. Να σας πω κύριε Περάκη, μπορεί να είναι και καλύτερο. Όχι, αποκλείεται έτσι. Δηλαδή μπορεί να συμφωνήσει. Το καλύτερο δεν το συζητάμε. Φυσικά. Ναι. Το καλύτερο θα είναι, μέχρι τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν οι συμβάσεις. Είχαμε την Εθνική Συλλογική Σύμβαση που αντικαταστάθηκε με τον κατώτερο μισθό, όπου καταργήθηκαν οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σωστά. Ήτανε μετά οι κλαδικές συμβάσεις που ήταν ένα σκαλοπάτι λίγο ανώτερο από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και επιχειρησιακές που ήταν ακόμα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Αυτές οι προτάσεις, οι λύσεις, οι σκέψεις είχαν ξαναέρθει στο παρελθόν, είχαν εμφανιστεί κάποια στιγμή στο παρελθόν? Ήταν επάγια επιδίωξη των εργοδοτών να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Ναι. Μέσα στα χρόνια της κρίσης επιχειρήθηκαν από διάφορες κυβερνήσεις, όμως το εργατικό κίνημα έβαλε εμπόδια, δεν πέρασαν. Ας πούμε το ζήτημα των ενώσεων προσώπων, που αντί για σωματείο μαζεύει ο εργοδότης μια παρέα τους διευθυντές του και αυτούς που είναι στο κοντινό του περιβάλλον και το παίζουν εκπρόσωποι των εργαζομένων και συνάπτουν επιχειρησιακές συμβάσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να καταργήσει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις ακόμα περισσότερο από αυτό που είχε δει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το δένει μαζί με τα μέτρα καταστολής που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρονικό μητρό και με την δίθεν ελευθερία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και θα σας εξηγήσω αμέσως. Σωματεία που δεν έχουν, εγώ δεν γνωρίζω κάποιο σωματείο
που να μην έχει πλέον ηλεκτρονικό μητρό. Όλα τα σωματεία για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη με τα οικονομικά μας, με το ποιος είναι μέλος κτλ. Έχουμε ηλεκτρονικό μητρό. Ναι. Και αναγνωρίζουμε τα μέλη μας. Αυτό το ηλεκτρονικό μητρό, το μητρό μας μάλλον, κάθε φορά που κάναμε εκλογές κτλ. Ψηφοφορίες, το πηγαίναμε στο πρωτοδικείο για να εγκριθεί. Αν είναι σωστά τα χαρτιά μας, αν έχει γίνει σωστή διαδικασία με παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου κτλ. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και τι λέει, όχι, δεν θα το πηγαίνετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Πρωτοδικείο κτλ. Θα είναι σε online, να το πούμε έτσι, σύνδεση με το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή θα έχει για ονόματα. Για να ελέγχει το Υπουργείο. Ονόματα διευθύνσεις, στοιχεία, τηλέφωνα. Θα έχει ονόματα. Θα έχει ονόματα. Ναι, θα ελέγχει όλα τα στοιχεία αυτά. Προσέξτε να δείτε. Νομίζω ότι θα ήταν απρόσωπο, δεν το ήξερα. Νομίζω ότι θα είχε μόνο τον αριθμό, δεν γνώριζα ότι θα έχει και ονόματα. Συνδικαλιστικό μητρό κανονικά. Συνδικαλιστικό μητρό κανονικά. Και κοιτάξτε να δείτε, στο τέλος του Αυγούστου, θυμάστε εκείνο τον νόμο που πέρασε για την ΕΕΠ. Και αυτό που βγήκε πάνω στον αφρό, αν θέλετε, ήταν μόνο το αν θα μπορεί να είναι επικεφαλής κάποιος με ή χωρίς πτυχίο. Μάλιστα. Αυτά είχε και άλλες διατάξεις μέσα. Είχε και την ελευθερία της ΕΕΠ να συνάπτει συμφωνίες και να βάζει πράκτορες επίσημα μέσα σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους δημόσιους φορείς. Είχε ακουστεί αυτό, όντως. Ήταν μέσα. Δηλαδή είναι συνδυασμένο το πακέτο της καταστολής και στο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Άρα, κύριε Περάκη, για να το καταλάβουμε, για να γίνει κατανοητό, όλο αυτό εσείς λοιπόν προσπαθείτε μέσω της αυριανής ως έναρξη υποψιάζουμε κινητοποίησης. Είναι να μην περάσει. Για κλιμάκωση. Για να μην είναι περάσει. Σημαντικό όμως και αυτό για την ηλεκτρονική ψηφοφορία να πούμε ότι η ουσία των σωματείων παντού σε όλη την Ελλάδα, όλων των ειδών των σωματείων, είναι να μαζεύονται οι εργαζόμενοι και να συζητάνε. Δεν είναι τα σωματεία group στο Facebook να μπαίνει ο καθένας να κάνει like ή μη like χωρίς να ακούσει τις απόψεις που υπάρχουν, ναι, να πει τη γνώμη του, να κάνει τις ερωτήσεις του κτλ. Ναι. Θέλει να χτυπήσει λοιπόν την ουσία, τη Γενική Συνέλευση. Άρα, αύριο καλούμε σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους στην απεργία με τις εκατοντάδες αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων ως πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Για να μην περάσει αυτό το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά είναι κόλαφος. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο σκάνδαλο που μετατρέπει τον Υπουργό Εργασίας ανώτατο άρχοντα. Μάλιστα. Και θυμίζει, αν θέλετε, αυτό με το ιδιώνυμο που είχε φέρει ο Βενιζέλος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Θυμάστε τι είχε κάνει με το ιδιώνυμο, έφερε ένα νόμο για να χτυπήσει τους κομμουνιστές και μετά όταν βγήκαν οι βασιλικοί κυνηγούσαν τον Βενιζέλο με αυτούς. Κάθε φορά που θα αλλάζει ο Υπουργός, λοιπόν, θα έχουμε καλά παιδιά στο συνδικαλιστικό κίνημα, κακά παιδιά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Όσοι πάνε να σηκώσουν το κεφάλι φυσικά απέναντι στην εργοδοσία θα είναι μονίμως τα κακά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες και τα στοιχεία. Καλούμε λοιπόν σε μαζική συμμετοχή, κόντρα αν θέλετε και σε αυτή την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ που έκανε ότι περνάει από το χέρι να μην έχει επιτυχία αυτή η απεργία. Αυτό είναι μια άλλη. Ραντεβού στους αγώνες. Έχουμε μπροστά μας πολύ αγώνα να δώσουμε κόντρα σε όλες αυτές τις πολιτικές. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περάκη.